Το οικόπεδο και το κτηριακό συγκρότημα στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί το νοσοκομείο Άγιος Παύλος ανήκει στο ΙΚΑ, το οποίο και έχει τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας. Το νοσοκομείο προέκυψε το 1987 με τη συνένωσή του με το πρώτο νοσοκομείο του ΙΚΑ της Φράγκων και το νοσοκομείο επίσης του ΙΚΑ, το Άγιος Παύλος. Έκτοτε, δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τα γήπεδα και τα ακίνητα, παραμένουν στην ιδιοκτησία του ΙΚΑ. Δεν έχουν περιέλθει, παρά το γεγονός δηλαδή ότι το νοσοκομείο εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, η ιδιοκτησία του παραμένει και ανήκει δηλαδή στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έτοιμα χρόνων από τις διοικήσεις του νοσοκομείου και των υγειονομικών περιφερειών είναι να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης και επέκτασης του Ιδρύματος. Την περασμένη Παρασκευή έγινε παρουσίαση των αρμοδίων Υπουργείων και του Διοικητή της 4ης Υπεστρατή Πλωμαρίτη, σύσκεψη στην Αθήνα και ο κύβος ερήφθη, όπως ανακοίνωσε στην εκπομπή Πόλης Πολίτη Πολιτική ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Επιτέλους ξεμπλοκάρουμε. Η Θεσσαλονίκη πάσχει από μια έπαση. Έχει πληγεί από μια πολιτική η οποία ήταν το κλείσιμο κρεβατιών. Με τις συγχωνεύσεις όλο αυτό που έγινε. Ειδικά η ανατολική περιοχή και ειδικά το καλοκαίρι που δεχόμαστε και κόσμο από τη Χαλκιδική, αλλά και η θέση του νοσοκομείου που είναι στην περιφερειακή οδό, μπορεί να δεχθεί. Άρα χρειάζεται να γίνει μια νέα πτέρυγα. Η νέα πτέρυγα όμως αντιμετώπιζε προβλήματα όπως τα ειδικτουσιακά του οικοπαίδου που είναι δίπλα, το ίδιο το νοσοκομείο. Αυτό θα το ξεμπλοκάρουμε με νομικό τρόπο. Με κοινοβουλευτικό τρόπο, με συγχωρείτε. Με νόμο ή τροπολογία στη Βουλή ή με κάποιον άλλο τρόπο. Ωραία, αυτό ξεκίνησε. Βούληση, έγινε μια μεγάλη σύσκεψη, η οποία έγινε σήμερα, έγινε το μεσημέρι, γι' αυτό και είναι είδηση. Η διοίκηση του νοσοκομείου και η προηγούμενη διοίκηση και η σημερινή έχει κάνει όλες τις προσπάθειες, έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία έγγραφα, έχει μάλιστα φτάσει στο σημείο να υποδείξει και προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και δύο σχετικές τροπολογίες για την επίλυση του θέματος. Και αυτό το οποίο ειλικρινά απαιτεί και χαίρομαι ιδιαίτερα είναι να υπάρξει πράγματι αυτό που λέμε η πολιτική βούληση για να επιληθεί το θέμα, γιατί μπορεί να επιληθεί, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί. Η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας εμποδίζουν το νοσοκομείο να προχωρήσει στην έκδοση οικοδομικών αδειών για επέκταση ανακατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων. Ήδη στη ρυθμιστική μελέτη του Ιδρύματος προβλέπεται η ενέγερση νέας πτέρυγας δυναμικότητας 200 κλινών.